υπάρχει μία πρόθεση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να δοθεί η δεύτερη δόση των επιδοτήσεων, ένα καυτό θέμα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Τοποθετείται εκεί κάπου στις 10 Δεκεμβρίου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όντως είναι γεγονός. Προσπαθούμε να επιλύσουμε κάποια ζητήματα που παρουσιάστηκαν όπου είχαμε κυρωμένους δασικούς χάρτες και να κάνουμε την πληρωμή όσο το δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αγορά και τους αγρότες με ρευστότητα για να μπορέσουν να βγάλουν και τις υποχρεώσεις τους, ο κόσμος να πάρει τα λεφτά του και να κυλήσει το χρήμα στην οικονομία. Επειδή πέρυσι, κύριε Υπουργέ, τα χρήματα είχαν δοθεί μία ανάσα από τα Χριστούγεννα, η δική σας πρόθεση είναι εκεί γύρω στις 10 με 15 Δεκεμβρίου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των αγροτών, σωστά? Ακριβώς. Ο στόχος μας, δουλεύουμε όλοι για αυτές τις ημερομηνίες να είναι αρκετά νωρίτερα από τα Χριστούγεννα. Είναι η είδηση που χάρισε το χαμόγελο στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης στη διάρκεια της συνέντευξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχοβίτη στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Μάλιστα, προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι προωθείται μηχανισμός για την θωράκιση των παρακρατήσεων. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία παρέμβαση και αυτό το διάστημα πάνω σε αυτό δουλεύουμε, να προστατεύσουμε τουλάχιστον από τις κατασχέσεις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία τις κατασχέσεις των λογαριασμών, πέρα τα 1.250 ευρώ που τώρα υπάρχουν. Δηλαδή να υπάρξει μια θωράκιση από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να είναι οι παρακρατήσεις σε χρηματικά ποσά άνω των 1.200 ευρώ. Ακριβώς. Μιλάμε να δημιουργήσουμε μια προστασία στις επιδοτήσεις. Αυτό το χρονικά πού το τοποθετείτε, κύριε Υπουργέ? Μπορεί να γίνει δηλαδή και από τη δεύτερη δόση που θα πιστωθεί τώρα στις 10-15 Δεκέμβρη? Η προσπάθειά μας, ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το χρονικό περιθώριο που έχουμε μπροστά μας. Στην τιμολογιακή πολιτική της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου αναφέρθηκε και ο πρόεδρος Ανδρέας Στρατάκης, ο οποίος στη διάρκεια της εκπομπής αποκάλυψε και την τιμή πώλησης του κρετικού ελαιολάδου που ισχύει από σήμερα. Στη συνεργασία την οποία έχουμε κάνει με τον Όμιλο Αλμπατάκη, με την εταιρεία την Κρέτα Μιλ, μπορούμε από αύριο το πρωί να παίρνουμε το ελαιόλαδο του Παραού, όποιος βέβαια επιλέξει εμάς, την Ένωση Ηρακλείου ΑΒΕ, στην οποία μπορούμε να δίνουμε το ποσό των 2 ευρώ και 75 λεπτών. Ο κάθε παραγωγός που θέλει να δώσει το ελαιόλαδο του στην Ένωση Ηρακλείου μπορεί με μία βεβαίωση την οποία θα πάρει από το τμήμα των επιδοτήσεων και αντίστοιχα από τον πύργο Μονοφατσίου, το Καστέλι Παιδιάδοση, το Αρκαλοχώρι, το υποκατάστημά μας, να τιμολογήσει και έτσι η τιμή ανεβαίνει στο 2,80.